κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος υποδουλώνει τον άνθρωπο σε ένα πάθος. Και ο άνθρωπος ελεύθερα υποτάσσεται στα πάθη του και στις αμαρτίες του. Και έχει μια υποταγή σε αυτά τα πράγματα. Κάθε πάθος και κάθε αμαρτία υποκινείται, όπως λένε οι πατέρες μας, από διάφορα δαιμόνια. Όπως οι άγγελοι έχουν τάγματα και χαρίσματα και έχουν το χάρισμα της προσευχής, το χάρισμα της νύψεως, της εγρηγόρσεως κτλ. Έτσι και τα δαιμονικά τάγματα έχουν δικά τους πάθη και αμαρτίες. Και είναι και αυτά σε τάγματα διάφορα. Όταν εξέρχεται η ψυχή από το σώμα, πράγματι, επειδή ελευθέρως ο άνθρωπος υπετάγει στην αμαρτία, έχουν εξουσία οι δαίμονες στην ψυχή εκείνη. Και προσπαθούν να αποσπάσουν την ψυχή από την πορεία της προς το Θεό. Εάν η ψυχή όμως εξομολογήθηκε, τακτοποίησε τα πνευματικά της θέματα, ζούσε μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, τότε δεν έχουν εξουσία οι δαίμονες να αποσπάσουν την ψυχή. Εάν όμως δεν ήταν έτοιμη να φύγει από τον κόσμο αυτό πνευματικά, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί είναι που βοηθούν οι προσευχές μας των 40 ημερών, οι Άγιοι Άγγελοι, ο φύλακας Άγγελός μας, η Υπεραγία Θεοτόκος και όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό λέμε και κάθε βράδυ στο απόδειπνο να μην δει η ψυχή μας την ζωφερή και σκοτεινή όψη των πονηρών πνευμάτων. Και λέμε στον Άγιον Άγγελο μας να μας παρασταθεί στην ώρα της εξόδου μας. Να είναι μαζί μας, να μας βοηθήσει να διέρθουμε το τελώνια χωρίς να υποστούμε κάποια βλάβη. Με όσα μας είπατε, αυτό σημαίνει ότι όταν διέρχονται οι Άγιοι, τα δαιμόνια ούτε καν εμφανίζονται. Σίγουρα, των Αγίων δεν υπάρχει, υπάρχει χρέος. Όχι διότι ήταν αναμάρτητοι, όχι αυτό. Αλλά διότι ήταν μετανοούντες. Μετάνοια είναι αυτή η οποία τους απάλλαξε από την κρίση. Γι' αυτό βλέπεις, λέει και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έρχεται του κόσμου άρχον και εν εμή ευρύσει ουδέν. Δηλαδή και στον Χριστό πλησίασε. Γιατί δεν ήξερε καλά ούτε ο Χριστός. Αλλά δεν είχε τίποτα, δεν βρήκε τίποτα. Και λέει και ένα ωραίο λόγο ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφόθεος, για την κρίση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τον δαιμόνια και τον Μωυσή. Δηλαδή έχουμε αναφορές στην παλαιά και Καινή Διαθήκη που αναφέρονται σε αυτή την κρίση των δαιμονίων. Γίνεται πολλής λόγος για τη μέση κατάσταση των ψυχών. Όταν λέμε μέση κατάσταση των ψυχών, τι εννοούμε ακριβώς? Θεόδωρε μου, νομίζω ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε αυτόν τον όρο. Δεν το χρησιμοποιούμε. Οι πατέρες δεν το χρησιμοποιούσαν από τη μέση κατάσταση. Είναι σχολαστικός όρος της Δύσεως. Εμείς ξέρουμε ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος, βρίσκεται σε έναν χώρο εκτός χώρου χτιστού, αλλά χώρον, διότι η ψυχή καταλαμβάνει χώρον άχτιστον, αλλά όχι όπως ο Θεός, και εκεί αναμένει την Ανάσταση των νεκρών. Είναι το διάστημα μεταξύ του θανάτου και της κρίσεως, ναι, της Αναστάσεως των νεκρών. Βέβαια, εννοείται ότι είναι εκτός χρόνου. Ναι, είναι εκτός χρόνου. Σίγουρα. Δηλαδή δεν περιμένουν αύριο, σήμερα, και είναι ένα διαρκές παρόν. Ναι. Άρα δεν έχουν την αγωνία του χρόνου. Όχι. Γιατί ήταν εχθές και σήμερα δεν έγινε. Αυτό το πράγμα είναι η αναμονή των ψυχών, όπως θα περιγράφεται στην Αποκάλυψη, οι οποίοι αναμένουν την δικαιοσύνη του Θεού και την Ανάσταση των νεκρών σωμάτων, να ενωθούν οι ψυχές με τα σώματα και να απολαύσουν όσοι μπορέσουν, βέβαια, τη Βασιλεία του Θεού. Έχουν πρόγευση του τι θα ακολουθήσει? Βεβαίως, βεβαίως, οι Άγιοι μας. Μάλιστα. Έχουν τόσες εμπειρίες, τόσα παραδείγματα. Η ιστορία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη με αποκαλύψεις και εμπειρίες Αγίων. Και σήμερα τόσοι Άγιοι που ζουν και είναι μαζί μας κάθε μέρα, αυτή είναι εμπειρία των Αγίων μετά θάνατο. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόγευση παραδείσου και καταδίκης, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα είναι οριοθετημένα στην περίοδο μεταξύ του θανάτου και της τελικής κρίσης? Όχι απόλυτα. Γι' αυτό και προσευχόμαστε. Δηλαδή πιστεύετε ότι η προσευχή η δική μας μπορεί, βεβαίως, να αλλάξει τα πράγματα? Μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.